Την ακούσατε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για τα μέτρα στον χώρο της εστίασης, για την κατάσταση που θα μορφωθεί αρχές φθινοπόρου. Έχω πολύ σοβαρές δουλειές, βρε Σοφία μου. Απαπαπαπα. Μετά κάθομαι να ακούω τον Γεωργιάδη τώρα τι λέει. Μη μου λέτε τέτοια τώρα. Μη μου γιατί λέτε να μη σου λέω τέτοια. Τι σοβαρές δουλειές, δηλαδή υπουργός ανάπτυξης. Έχω να ασχοληθώ με τον Πανάγο. Έχω να ποτίσω τον κήπο μου. Έχω 500 πράγματα και εσύ μου λες έτσι. Δεν έχετε... Να κλείνω το αυτοκίνητό μου. Θα κάτσω να σκορφαφίσω αυτά τα πράγματα για να ασχοληθώ με το τι λέει κάθε φορά ο Άδωνης. Έλα ρε Σοφία. Εντάξει, επειδή βγαίνει συνέχεια στα κανάλια, δηλαδή δεν πρέπει να το παρακολουθούμε. Ακριβώς και αυτός, επειδή βγαίνει κάθε μέσα στα κανάλια, εγώ πρέπει να στείλω με σε ένα κανάλι. Διευκρινήσεις να... κάνει ο άνθρωπος για αυτό που έρχεται. Για... Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Τελειώσαμε. Ναι, και έτσι. Τι τώρα είναι? Δεν ξέρω ο Χρήστος πώς είναι, πώς αισθάνεται. Ποιος είναι ο Χρήστος? Ο Χρήστος που τον υποκαθιστά. Πού τον υποκαθιστά? Ο Υπουργός Οικονομικών. Για τα λεφτά τελειώσαμε. Τι είναι αυτά? Τι είναι? Αυτό είναι κίνητρο σε προχώμυαλα τα οποία αδυνατούμε εμείς να παρακολουθήσουμε. Αδυνατούμε. Ότι κοιτάξτε κάτω τα εμβόλια για να μην έρθει πάλι η πανδημία, γιατί τελειώσαν τα λεφτά. Αυτή ήταν η ελουχία των πραγμάτων. Η συνάρτηση. Ναι. Το είπε ο Υπουργός. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλά δεν έκανε και το είπε. Γιατί δεν είμαστε εξωτώσεις άνθρωποι. Γιατί είμαστε τόσο αχάριστοι και κατεχείς. Τόσο αχάριστοι. Έπρεπε να μαζευτούν 100.000 ναι. κόσμος, το λιγότερο στο Σύνταγμα, και να χειροκροτούν από κάτω. Με τα μανία για αυτή την υπέροχη δήλωση. Είδες κανένα να πάει να χειροκροτήσει? Η αλήθεια όχι. Νομίζω ότι σηκώθηκε όμως. Εγώ όμως έχω δει πολλούς να μου τζώνουν. Ναι, το χέρι σηκώθηκε, αλλά για άλλο λόγο λέτε. Ναι. Έτσι. Άλλη χειρονομία. Γενικότερα όμως, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθές για το χώρο της εστίασης, εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Ο κύριος Νικόλας. Ρε Μπαρούφες. 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 Και την Μπαρούφες. 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 Δηλαδή. Είμαστε μια παρέα έξι. Ναι. Ο ένας δεν έκανε εμβόλιο. Ναι, να φύγει. Πάμε και λένε ο έκτος έξω. Μα είναι η γυναίκα του μαζί μας, δεν ξέρω, έξω αυτός. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μας βάζουν αυτό με το καλάμι εδώ, θα έχουμε τα χαρτιά να δείξουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ρε, αυτά είναι μπαρούφες. Πώς το είπες, μπαρούφες. Ακούστηκε, το μπα ακούστηκε και το υπόλοιπο ακούστηκε. Μην ανησυχείτε. Μπαρούφες. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Λαζάρου, ιδιοκτήτης δηλαδή και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, λέει να ζητάμε ταυτότητα με κοινωνικά φρονήματα στην πόρτα για να μπουν οι άνθρωποι να φάνε? Αυτά λέει τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, συμφωνείτε ότι ουσιαστικά είναι ταυτότητα με το κοινωνικά φρονήματα? Δεν είναι, εντάξει, η υπερβολή του. Του κύριου Λαζάρου. Όσο ξέρω να κάνω σουφλέ, τόσο ξέρει και αυτός από πολιτική ή επικοινωνία. Δεν είναι το ίδιο θέμα, αλλά είναι αστείο, σου λέω. Είναι μία παρέα. Ναι. Εδώ το αντιμετωπίσαμε τόσο καιρό με το τσιγάρο. Που κάπνιζε ο ένας και να πάμε σε χώρο μη καπνιζόντο και αυτά. Τώρα με την πανδημία. Έλα. Δεν γίνονται αυτά. Δύσκολο. Πάντως ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι ουσιαστικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Το πρακτικό κομμάτι εστίασε ο κύριος Κακλαμάνης. Έχω λέει μια ένσταση. Λέμε όλοι. Το πρακτικό λέμε όλοι. Ναι. Κατά πόσο λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Ενώ το ακούω λογικό ότι θα μπορέσουμε να μπούμε στο ιστορικό όνομα του μαγαζιού για να φάμε και επειδή έχουμε εμβολιαστεί δεν χρειάζεται μάσκα και πρέπει να το αλέξει αυτό ο καταστηματάρχης, φοβάμαι ότι πρακτικά λέει αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Θυμάσαι ένα πείραμα που έκανε. Ο Παριμίν εδώ. Ναι. Ο δικός μας. Όλα στη φόρα. Ο Καμπούρης. Ναι. Ο Φίλιππος. Που έβαζε εδώ κάτι κλειδιά και κάτι κέρματα και μένανε στο μπράτσο και δεν πέφτανε, το θυμάσαι? Ναι. Εκεί θα βασιστούν και θα βάλουν σε όλες τις πόρτες όπως είναι στα αεροδρόμια. Και θα περνάς και θα κάνει πιπ, αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Πιπ. Πιπ. Πρόταση είναι αυτό. Λέω εγώ. Πιπ. Στο πιπ που θα κάνει σε αυτόν που δεν έχει εμβολιαστεί. Πρόταση. Δώσατε και λύση τώρα. Και για να το νικήσεις αυτό όμως το πραγματάκι, ναι. θα παίρνεις από αυτές τις κουμπαρίστες που τραβάνε τις
τις καρφίτσες. Θα το πάει σε τσέπη το και μαγνήτη. Θα δουλεύει το μηχάνημα. Θα κάνει θα κάνει πιπί. Για πάμε, πάμε. Α, έχετε και από την αντίθετη πλευρά τη λύση, μάλιστα. Τώρα όμως... Είναι, αυτό, κοίταξε. Ναι. Το λιδωρούμε γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την τραγικότητα. Εκεί θέλω να σας πω, γιατί έτσι τώρα ισοπεδώνουμε τα πάντα. Τραγικότητα, και δηλαδή... Σοφία μου. Τραγικότητα. Γιατί τέθη θέμα προχθές να πάω σε ένα πολύ σπουδαίο φίλο που ήρθε από το εξωτερικό. Ναι. Να φάμε πριν πάει στο αεροδρόμιο. Και έπρεπε να τον έχω με 45 βαθμούς έξω για να φάει. Χωρίς air condition. Σωστά. Αδύνατο. Λένε έξω, λέει, πάνε, πει να κάτσε έξω. Και τώρα και σε 8 το βράδυ. Πήγε να κάτσε. Ποιος αντέχει και ποιος μπορεί. Ποιος αντέχει τώρα, συμβολογούμε. Όλα αυτά πρέπει να δώσουν άλλες λύσεις, πιο ρεαλιστικές, δεν ξέρω. Και να καταλάβουν όλα αυτά τα καλόπεδα. Ρητεύουν τα πολλά αλφα. Ναι. Ρε πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Δεν αφορά εσάς, αφορά και εμάς. Έρχεται η δύναμη Δέλτα και θα μας αλλάξει τα φώτα. Ένας κολλάει 9. Σε 5 δευτερόλεπτα. 9, 81. Τι θα, πού πάμε. Ναι. Εκεί θα δεις πάλι, θα κλειστούμε, θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία ξέρω εγώ εμέσως πλήσαφώς.